Αλλάξουμε τώρα θέμα, μια και μιλούσαμε προηγουμένως για χρήματα, για το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδας, να το περιορίσουμε ή μάλλον να το εξειδικεύσουμε, αν θέλετε, ακόμα περισσότερο στην Αλεξανδρούπολη. Μια εναλλακτική πρόταση λοιπόν στο ζήτημα της ανέβρεσης χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν σημαντικές δημοτικές ανάγκες της Αλεξανδρούπολης, παρουσίασε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Νίκος Γρηγοριάδης στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Πρότεινε συγκεκριμένα να ακυρωθεί για φέτος το πρόγραμμα του βιοαγροκτήματος, ώστε να εξοικονομηθούν 450.000 ευρώ, προκειμένου να μην εκποιηθεί το κτίριο που στεγάζει τη βιβλιοθήκη του Δήμου. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών της Αλεξανδρούπολης, Χρυσόστομος Ξανθόπουλος, τόνισε πως δεν πρέπει να θυσιαστεί η κοινωνική πολιτική του Δήμου στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν μπορούν να εξασφαλιστούν άμεσα, όπως είπε. Τα ταμεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης φωτογραφίζουν την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, καθώς είναι μείον, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χρυσόστομος Ξανθόπουλος. Τα πενιχρά οικονομικά δεδομένα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να εκποιηθεί το ακίνητο που στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ώστε να πληρωθούν άμεσα τα έξοδα του Δήμου. Ως εναλλακτικό σχέδιο, προκειμένου και το κτίριο να σωθεί και να εξασφαλιστούν χρήματα για τα άμεσα έξοδα του Δήμου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γρηγοριάδης πρότεινε την ακύρωση του προγράμματος του βιοαγροκτήματος, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποφέρει στο Δήμο 450.000 ευρώ. Την πρότασή του σχολίασε ο κ. Ξανθόπουλος, ο οποίος μάλιστα εισηγήθηκε την εκποίηση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Καταρχήν, τα λεφτά αυτά που θα χρειαστούν για να αποζημιώσουμε τους ιδιοκτήτες για την απαροτρίση πρέπει να πιώσουμε μόνο μαζί. Ευθύς όταν θα έρθει ο χρόνος. Η βιοκαλλιέργεια και το έργο της βιοκαλλιέργειας δεν σημαίνει ότι όταν το έργο θα κτιριστεί σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, ή ότι τα χρήματα θα καταληφθούν άμεσα. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, μάλιστα προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, επεσήμανε πως δεν πρέπει να θυσιάζεται το κοινωνικό πρόγραμμα του Δήμου στο βωμό της εξασφάλισης κάποιου χρηματικού κεφαλαίου. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορεί να παραβλέψει κάποια πράγματα που έχει στοχοποιήσει ο Δήμος, που άπτουν της κοινωνικής πολιτικής και να πάμε σε αυτό.